από τις παρυφές του γράμμου και κατά μήκος του Σαραντάφορ. Δεξιά και αριστερά απλώνονται 12 χωριά με τους οικισμούς τους. Είναι τα περίφημα Μαστοροχώρια. Και μαθαίνω από μικρά παιδιά την τέχνη. Βέβαια, η τέχνη είναι λίγο δύσκολα. Πολύ δύσκολη η τέχνη. Να πηγικάσει, να κουβαλάς λάσπη, η πέτρα να χτίσεις. Αντικρίζοντας το Σαραντάπορο, στη ρίζα μιας γέρικης βελανιδιάς, με έναν μάστορα του κλαρίνου, τον Κώστα Χαλκιά, από τη μεγάλη οικογένεια μουσικών των Χαλκιάδων. Εμείς παραδώσαμε τη δουλειά αυτή στα παιδιά μας, ενώ εσείς τώρα τελευταία πληρώνετε και πάζετε και μουσικά γυμνάσια για να μάθουν όργανα. Δεν το έχουν τώρα υποτιμητικό το όργανο. Θες τα Χρυσόστομε. Έχουμε ένα καλό τραγούδι να σας πούμε που το λέγαμε Σαραβώνες όταν πηγαίνουμε να ραβωνιάσουμε την Ήφ, με το παιδί. Άι, παιδί σου! Διψούν οι κάμποι για νερό και τα βουνά για χιόνια και το γυράκι για φωλιά και εγώ κορίμ για σένα. Άρε και το γεράκι για φωλιά και εγώ κορίμ για σένα. Τα μάτια σου τα έμορφα, τα φρύδια στα γραμμένα. Μήνα παπάδες τα άγραφαν, μήναν πιτροπολίτες. Παπάδες άγραφαν ούτε Μητροπολίτες. Μοντάγραφεν η μάνα μου μαζί με τον Αφέντη.
Δήμαρχε, το Κεφαλοχώρι είναι όνομα και πράγμα, ε, στα Μαστοροχώρια. Ναι, πραγματικά το Κεφαλοχώρι είναι το μεγαλύτερο από τα χωριά του Δήμου Μαστοροχωρίων. Με ζωντανό πληθυσμό, ενεργό πληθυσμό, ενώ δηλαδή πέρα από τους συνταξιούχους, ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργοκτηνοτροφία κυρίως. Έχει δημοτικό σχολείο, σχολικό κέντρο της περιοχής όλου του Δήμου, δηλαδή όλα τα παιδιά από όλα τα χωριά του Δήμου, τα 12 χωριά, έρχονται εδώ στο Κεφαλοχώρι, στο δημοτικό σχολείο, παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο και τα απόγευμα. Δηλαδή και από το Πλικάτι τα παιδιά έρχονται εδώ. Από όλα τα χωριά. Μα πόση ώρα κάνουν να έρθουν τα παιδιά από εδώ? Μεταφέρονται με ταξί ή με ιδιωτικά αυτοκίνητα, ιδιωτική αυτοκίνητα. Είναι περίπου μισή ώρα. Με 40 λεπτά περίπου από το Πλικάτι, το τελευταίο χωριό, τα χωριά τα υπόλοιπα, η απόσταση είναι μικρή, 10 χιλιόμετρα, 11, 12. Είναι λοιπόν καινούριο χωριό, χτίστηκε μετά το 1970. Πού ήταν πριν το χωριό? Ήταν στα ριζά του Γράμμου, σε μία απόσταση από εδώ γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα περίπου. Λόγω κατολισθήσεων και καθιζήσεων του εδάφους το 1969-70 μεταφέρθηκε. Ρημοτομήθηκε όλη αυτή εδώ η περιοχή, έγιναν οικόπεδα, διανεμήθηκαν στους κατοίκους, χτίστηκαν τα σπίτια. Γι' αυτό θα δείτε σε αυτό το χωριό εδώ, σε σχέση με τα υπόλοιπα του Δήμου. Πάντως, από πλευράς έτσι οργάνωσης και χωροταξίας, είναι μια παραφωνία σε σχέση με τα υπόλοιπα μας χωριά. Είναι αλήθεια ότι είναι καινούργια τα σπίτια, είναι ρημοτομημένο το χωριό, έχει οικοδομικά τετράγωνα, μεγάλους δρόμους, πεζοδρόμια κλπ. Σε σχέση με τα χωριά. Τα παλιά, τα παραδοσιακά. Έτσι βέβαια ήταν το παλιό το χωριό το δικό μας, η παλιά Λικόρεχη ονομάζονταν. Ο κόσμος κατέβηκε και ο πληθυσμός πλέον είναι στο νέο χωριό, αλλά τα ήθη και έθιματα φέρατε από εκεί. Βεβαίως. Τα πανηγύρια, αυτά όλα τα διάφορα που βεβαιότατα κάνουν. Και τα πανηγύρια, όλα τα ήθη και έθιμα, τους γάμους και λοιπά, όπως τους κάναμε παλιά. Πανηγύρι έχουμε στις 20 Ιουλίου του προφητηλία το αλλιώς. Γίνεται στο βουνό πάνω από το παλιό το χωριό. Παλιότερα πηγαίνανε με τα ζώα στολισμένα και όλες οι οικογένειες που ψήνανε κλπ. Από το παλιό το χωριό, τώρα βέβαια από τούτο το χωριό, από το καινούργιο, με αυτοκίνητα οι περισσότεροι. Γίνεται λοιπόν ένα πανηγύρι ιδιαίτερα μεγάλο, έρχεται όλος ο απόδημος πληθυσμός, είτε από την Ελλάδα αλλά και από τη Γερμανία, Σουηδία. Και βέβαια γιορτάζουμε, μάλλον κάναμε και ένα γλέντι στις 12 Αυγούστου κάθε χρόνο, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος, εδώ στην πλατεία, από την είδατε μια μεγάλη πλατεία που γεμίζει με πάνω από 1.000 άτομα κόσμο. Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε χρόνο ντετέ οι γυναίκες φόρεσαν τις φορεσιές τους, βγήκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν για μας. Βέβαια, οι γυναίκες όχι μόνο τώρα, έχουν αρκετά χρόνια που ασχολούνται με το πολυφωνικό τραγούδι. Με ιδιαίτερο μεράκι, με ιδιαίτερη αγάπη, μόνες τους οργανώθηκαν και κάνουν πρόβες και συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που τις καλούμε στο Δήμο. Αλλά και από άλλα χωριά, από άλλους δήμους, σε πανηγύρια, σε εκδηλώσεις κλπ. Από ό,τι το είδατε είναι αρκετά συγχρονισμένες και πολύ καλές. Πολύ καλές, βέβαια, ναι. Και αυτό είναι ευχής έργο, γιατί και οι νεότερες αρχίζουν και ακολουθούν, μαθαίνουν τα τραγούδια, τα τραγουδάνε, και έτσι λοιπόν θα διατηρηθεί αυτή η παράδοση και θα συνεχίσει. Να περπατείς καβάλα, να ζαρά μου, να παίρνεις. Πικρό,
πικροκαταργέται να μου. Πως πικροκαταργέται να ζαρά μου. Κατηφορίζοντας το δρόμο από το Πλικάτι, φτάνουμε στον Γοργοπόταμο, το παλιό Τούρνοβο. Περίφημο χωριό για τους ξυλογλύπτες του. Εδώ συναντήσαμε πάλι την γνωστή παρέα μουσικών, τους φίλους μας τους Χαλκιάδες, όπου θα παίξουν ένα τυπικό, χαρακτηριστικό, παραδοσιακό σκοπό που δεν λείπει σχεδόν από κανένα γλέντι στο Τούρνοβο. Thank you.
Στο Γοργοπόταμο λοιπόν, στο παλιό Τούρνοβο, μπήκαμε στην εκκλησία για να δούμε την ξυλογλυπτική και πιάσαμε στασίδι, όπως λέει ο λαός. Κοντά μας είναι ο Μίτσος Γράβος, ένας από τους παλιούς ξυλογλύπτες με την μεγάλη παράδοση που είχε εδώ το χωριό. Μίτσο, ξέρεις από πού θέλω να αρχίσω? Ναι, για να από μπεις. Πού, όχι από αυτά που βλέπω εκεί γύρω, αλλά από αυτό εδώ που κρατάς τα χέρια σου. Γεια στο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα τι είναι, για πες μου. Αυτό, ως γνήσιος ξυλογλύπτης λοιπόν, έκανες τον μπαστούνάκι σου, τι είναι αυτό? Ναι. Πώς έτσι θα το κρατάς? Κρανιά, από κρανιά. Από κρανιά είναι, από κρανιά, ναι. Αλλά το γύρισες, το φτιάξες, το έκαμε, στο έπαλε. Αλλά έχει καλά στερισμένα σημεία και δεν το διόρθωσα. Το διόρθωσες εσύ? Όχι, όχι. Α, καλά. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τους ξυλογλύπτες εδώ. Εδώ το χωριό μας από ανέκατα από εκείνα τα χρόνια έβγαζε ξυλογλύπτες βετεράνους. Καλούς ξυλογλύπτες με μεγάλη τέχνη, με πολύ μεγάλη τέχνη, σε βάθος. Και αυτό το βλέπουμε τα έργα τα οποία μας έχουν αφήσει. Ένας από αυτούς είναι που έχει φτιάξει το τέμπλο εδώ στην εκκλησία μας. Πώς το λέμε? Ταλαιοδόρος Βασίλης Ταλαιοδόρος, Βασιλάκης. Ταλαιοδόρος. Ταλαιοδόρος. Mm. Ταλαιοδόρος, όπως μου είπε και το αφεντικό μου, σημαίνει σκαλιστής. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ο Ταλαιοδόρος έχει φτιάσει πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα. Αγρίνιο, Μισολόγγι, Τολικό, Θέρμο, παντού. Ο δάσκαλός σου δηλαδή ήταν αυτός που μας είπες, ο Ταλαιοδόρος? Όχι, ο Ταλαιοδόρος ήταν ο γιος του Ταλαιοδόρου. Α. Ο οποίος λεγόταν Γεώργιος Σκαλιστής, ο οποίος είχε έδρα Αγρίνιο. Και τότε ο πατέρας μου είχαν κάποια συγγένεια και με έβαλε μέσα, με προσέλαβε και εκεί έμαθα τη δουλειά. Χαΐρε αυτή η δουλειά, φάγατε ψωμί? Ψωμί οπωσδήποτε. Είναι πολλές οι συνθήκες για να βγάλεις λεπτά. Δεν είναι μονάχα να ξέρεις, είναι μια λυσίδα προσόντων για να μπορείς να φτάσεις μέχρι και στο οικονομικό. Να μην μείνεις μονάχα με την τέχνη. Όλοι αυτοί οι παλιοί, ο ξυλογλύπτης αυτός ο Ταλαιοδόρος, που ήταν πρίτανης της ξυλογλυπτικής, πέθανε χωρίς φράγκο. Επειδή το χωριό φέρνει αυτή τη μεγάλη έτσι φήμη και αυτό το μεγάλο όνομα στην ξυλογλυπτική, βλέπω λοιπόν τώρα το τέμπλο εκεί και να σου πω την αλήθεια, δεν τρελαίνομαι. Μάλιστα. Δεν τρελαίνεσαι? Όχι. Θα σου πω ορισμένα πράγματα. Έλα να πάμε πιο κοντά εκεί να το σημώσουμε και να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε πρώτα. Ο εμπειροτέχνης αυτός που έφτιαξε αυτό το έργο, ο Βασιλάκης, ναι, δεν έχει ποσότητα δουλειά. Πολύ ποσότητα. Τι έχει? Για να σε εντυπωσιάσει. Έχει λίγη δουλειά. Δηλαδή. Αλλά η δουλειά του προσεγγίζει τα όρια τελειότητος. Δηλαδή. Εάν πρώτα-πρώτα, θα ξεκινήσουμε από τις μορφές των αγγέλων. Μάλιστα. Που είναι αγιοποιημένες ναι, φυσιογνωμίες. Το φύρο του αμπέλου. Τώρα εδώ χάνουν λιγάκι τα μπογιατίσανε με λαδομπογιά και δεν φαίνεται όλη η λεπτομέρεια. Πώς ήταν, ας πούμε, στο πρωτότυπό του? Ήταν στο και φυσικό, το ξύλο, στο φυσικό του. Με ένα λαδάκι ελαφρώς. Με τα νερά μέσα. Έτσι. Yeah.
συνεχίζοντας το μουσικό μας αυτό διπορικό, βρισκόμαστε ακριβώς στα ριζά των χιονιάδων. Φαίνεται η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Έτσι λοιπόν, στη θέση παρασπόρη βρίσκεται ένα μονότοξο γεφύρι που φτιάχτηκε γύρω στα 1800, λένε, από πυρσογιαννίτες μαστόρους και στήχησε τότε 15 οθωμανικές λίρες. Στα μάρμαρα λοιπόν το τραγούδι, για να μην χωρίσουμε για τους χιονιάδες. Δάσκαλε, αναρωτιέμαι κάθε φορά, η ιστορία είναι πιο σημαντική ή η μυθολογία? Εάν δεν υπήρχε μυθολογία, δεν υπήρχε και ιστορία. Πολύ ωραία το είπες. Αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται. Εμένα μου αρέσουν τα παραμύθια. Μ' αρέσουν οι μύθοι, οι θρύλοι, αυτές οι ζωντανές αφηγήσεις, αυτά τα ωραία πράγματα που δυστυχώς δεν τα έχουμε εκτιμήσει όσο πρέπει στην Ελλάδα, καθότι είμαστε ένας λαός παραμυθάδων. Όταν όμως βρίσκομαι σε έναν τόπο μυθικό, όπως είναι οι Χιονιάδες, με αυτήν την περίφημη τεράστια σχολή των αγιογράφων, προσφορά, προσφορά εθνική θα έλεγα, στην παγκόσμια καλλιτεχνική έκφραση, η οποία έχει δύο σκέλη, έχει το θρησκευτικό, έχει και το κοσμικό. Έτσι. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στους Χιονιάδες, στους Μαχαλάδες, στα σπίτια όπου υπήρξαν τα εργαστήρια, υπήρξαν οι άνθρωποι που εδώ γεννήθηκαν, εδώ ανδρώθηκαν, από εδώ εξήγαγαν όλον αυτόν τον ωραίο λαϊκό πολιτισμό. Το πότε κατοικήθηκαν οι Χιονιάδες είναι άγνωστο. Ιστορικά μνημεία έχουμε βρει μέχρι το 1550. Μαρτυρίες ιστορικές. Μαρτυρίες. Μέχρι το 1000, όχι και εικόνα. Μέχρι το 1555. Από τότε. Από τότε. Αλλά το χωριό πρώτα ήταν κάτω, στα λεγόμενα παλιόσπιτα που το λέμε, και μετά ανέβηκαν εδώ πάνω, επειδή δεν υπήρχε νερό κάτω, επειδή ήταν... Ζάρωσαν εδώ, είναι σαν φωλιά και ζάρωσαν. Εύκολη υγεία στους κλέφτες και κάτω. Από και τα λοιπασά. Και στους κλέφτες και προηγούμενα και τα λοιπά. Και ήρθαν εδώ πάνω. Ήρθαν τρεις φάρες γενιές πρώτα. Η γενιά των Τζατσέων, η γενιά των Μπασχαλάδων, η γενιά των Λιατσέων και μετά δημιουργήθηκε και η γενιά των Μαρινάδων, από την οποία κατάγονται τρεις και τέσσερις αξιόλογοι αγιογράφοι, οι αδελφοί Μαρινά κτλ. Το πώς τώρα ασχολήθηκαν με την αγιογραφία ανάγεται στην σφαίρα της μυθολογίας. Δεν βρέθηκαν στοιχεία, μνημεία, πώς ασχολήθηκαν οι δικοί μας με την αγιογραφία. Γιατί έχουμε καταγεγραμμένους περίπου 85 αγιογράφους, οι οποίοι όργωσαν όλοι σχεδόν την Ήπειρον, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, ακόμα και στη Ρωσία.
Χωριό Χιονιάδες, όπου, όποτε να έρθουμε, είσαι γάμο, είσαι ό,τι πανηγύρι, το τραγούδι όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά θα το πούμε οπωσδήποτε. Είναι τραγούδι των Χιονιαδητών, ας πούμε. Το λέμε και αλλού, αλλά είναι τοπικό τραγούδι των Χιονιάδων. Πάντα ένα τυπικό, αυτό το αγιολόγιο που λέμε, το οποίο έχει συγκεκριμένους τύπους, εικονογραφικούς τύπους. Ναι. Είμαι περίεργος κάθε φορά που βλέπω τα έργα τους. Από πού τους ξεσήκωναν αυτούς τους αγιογραφικούς τύπους? Μάλιστα. Υπήρχαν σχέδια, κατ' άλλους τα ρωσικά στέγια περισσότερα έφεραν από τον Άγιον Όρο οι αγιογράφοι. Εικόνες ρωσικές σε χαρτί τυπωμένες. Είχαν σχέση, δηλαδή χιονιαδίτες με τους αγιορείτες. Βέβαια, πάρα πολύ. Άφου σας πω εγώ τώρα, ο παππούς μου, προσπάππος μου, ο προπάππος μου, ο Μιχαήλ, μαθήτες ήταν στο Άγιον Όρο. Λοιπόν, φορητές εικόνες από το Άγιον Όρο με χιονιαδίτες ζωγράφους, υπογεγραμμένες από κάτω, βρίσκονται στα μοναστήρια της Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Δεν μας άφηναν σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας να τις φωτογραφίσουμε από χιονιαδίτες ζωγράφους. Ο Άγιος. Εδώ λοιπόν είναι. Ποια εκκλησία είναι αυτή? Είναι η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Που κτίστηκε πότε? Είναι άγνωστο.
Δηλαδή δεν έχει κτητορική επιγραφή. Θα σας πω εγώ. Είναι άγνωστο. Ήταν εξοκλήσει πρώτα. Μάλιστα. Και λειτουργούσε και ως σχολείο. Κρυφό σχολείο. Κρυφό σχολείο. Ήρθαν οι κάτοικοι από κάτω εδώ, λόγω ανομβρίας, λόγω εκείνων, των κλεφτών κτλ. Και έκαναν επέκταση στις εκκλησίες και γραφική πότε, 1770. Για να δούμε λίγο τις ηχογραφίες, γιατί κάπως μου φαίνεται έτσι. Οι ηχογραφίες είναι στο χλωρό λεγόμενο. Για να δούμε δηλαδή. Είναι στο χλωρό. Δηλαδή είναι υδατογραφίες. Φρέσκο. Να μπορέσει να φρέσκο. Α, το φρέσκο αλλιώς λέγονται. Το φρέσκο, βέβαια. Έτσι που βλέπω τώρα τα πρόσωπα των Αγίων εδώ, μου δίνει την εντύπωση ότι από ποια μεριά και να τα δεις, για πες το. Όπως σας είπα, όπου και αν κοιτάξετε από οποιοδήποτε μεριά και αν τους κοιτάξετε, τα βλέμματα των Αγίων είναι στραμμένα επάνω σας. Σπάνια να παρουσιαστούν τέτοιες τεχνοτροπίες σε άλλες περιοχές. Πολύ λαμπερά τα χρώματα. Τα χρώματα. Εδώ σε ένα τόσο απομονωμένο χωριό, τις μπογιές, τα υλικά, τους μουσαμάδες, αυτά. Πού τα βρίσκαν αυτοί οι άνθρωποι, μωρέ. Στις αρχές, εκεί σας είπα στην Κούλια τα Σκαλάδη και μετά το σπίτι το δικό μου, ήταν η σχολή αγιογράφων. Και έφτιαχναν και χρώματα, φυτικά χρώματα. Λάδια. Τα λεγόμενα νεροχρώματα. Λάδια δεν χρησιμοποιούσαν. Και αργότερα. Αργότερα χρησιμοποίησαν λάδια, το λινέλιο το λεγόμενο. Και σε σκόνη, σε μικρά κουτιά έχω στο σπίτι για το μουσείο, σε μικρά κουτάκια από τσίγκο κτλ. Σκόνες. Άσπρο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο κτλ. Όλα τα οποία τα αναμίγνια. Θαλασσίνο. Κι άλλο πουλί χειβώνει σιώ. Αχ, τα δυο πουλιά με μαλώνα. Οι χιονιαδίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι, εκτός από την αγιογραφία, ασχολούνται και με την διακόσμηση των σεντουκιών ή αλλιώς κασελών. Στα σεντούκια αυτά βάζανε την πρίκα των κοριτσιών και απαραίτητα κάθε νύφη είχε το δικό της σεντούκι, το οποίο το πήγαινε γεμάτο τα ρούχα της εποχής, το πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού. Αυτή εδώ είναι η κασέλα, το σεντούκι της μακαρίτσας της μάνας μου, την οποία φιλοτέχνησε ο παππούς της, ο Σοκράτης ζωγράφος. Τέτοιες κασέλες υπάρχουν σε πολλά σπίτια του χωριού μας. Μερικές τις πήραμε και τις έχουμε στην εκκλησία. Συνήθιζε να γράφουν και πότε γεννήθηκε το κάθε παιδί, όπως εδώ 27 Ιουλίου 1932 είναι, 30, είναι η ημερομηνία που παντρεύτηκε ο πατέρας μου. 23 Ιουλίου 1932 είναι η ημερομηνία που γεννήθηκα εγώ. Αχ, μη με μαλώνεις, βρε πουλί. Και μη με παράτε. Σε τόπους σημαντικούς, πολυσήμαντους, όπως οι Χιονιάδες, όταν βρίσκομαι με τον πολιτικό προϊστάμενο, ας πούμε, της περιοχής, που είναι ο Δήμαρχος, αναρωτιέμαι εάν η πολιτική ευθύνη είναι περισσότερο από την ιστορική. Γιατί όλη αυτή η μεγάλη ιστορία πρέπει να βρει ένα χώρο να μπει, να αναδειχθεί, να καταδειχθεί, να προβληθεί και κυρίως να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ή την ελληνική λαϊκή έκφραση και δημιουργία. Δήμαρχε, με αυτούς τους προβληματισμούς, βρισκόμενοι πια σε έναν χώρο εδώ, στην πλατεία των Χιονιάδων, βλέπω δύο κτίρια τα οποία ετοιμάζονται για το Μουσείο των Χιονιαδιτών Ζωγράφων και Αγιογράφων.
Θέλω να μας πεις 2-3 λόγια γι' αυτό. Πράγματι, βρισκόμαστε στους Χιονιάδες. Τα δύο κτίρια που είδατε, το πρώην δημοτικό σχολείο και το πρώην. Είναι ποιο, είναι αυτό. Αυτό το κτίριο. Κτισμένο ποια χρονιά αυτό. Το 1911. Ωραία. Και το πρώην κοινοτικό γραφείο, που είναι κτίριο το 1905. Αυτά λοιπόν τα δύο κτίρια θα χρησιμοποιηθούν και ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι κτηριακές εγκαταστάσεις για το Μουσείο Χιονιατών Αγεωγράφων και Ζωγράφων. Γιατί πραγματικά αποτελεί ιστορικό φαινόμενο ένα τόσο μικρό χωριό σαν οι Χιονιάδες, το οποίο ουδέποτε είχε πληθυσμό πάνω από 300 κατοίκους. Από αυτό λοιπόν το χωριό έχουν βγει 65 και κατ' άλλους 75 αγιογράφοι και ζωγράφοι. Άρα λοιπόν αποτελεί και για μας, για το Δήμο μας Στεροχωρίων, ιστορικό χρέος αυτή την παρακαταθήκη να την αναδείξουμε και κυρίως βέβαια να την προσφέρουμε στους νεότερες γενιές. Εκεί
σωστή χωρή παπά, τι να σου πρόγω ο Αλέσο. Σωστή νομίρο σε πέτε, κύδωνε μάρα, αγιά. Σωστένω και το λαγεύω, γραμμένο στένα. Ήταν η μόνη διάβα για Μακεδονία. Εδώ πέθανετε τώρα, ήταν γκαντρίνο στρωμένο μέχρι το γεφύρι της Δέρμας και απέναντι. Διάβα και ένωση για Μακεδονία, ο μόνος δρόμος. Και γι' αυτό και τον τριόροφο Ξενώνα φιλοξενούσε και το μοναστήρι μετέφερε και το χωριό. Από δύο το χωριό λοιπόν, να μας πει ο Βασίλης τώρα για το χωριό. Το χωριό λοιπόν, η Δέρμα είναι αυτή, έτσι, Αυτή είναι η Δέρμα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Τώρα έχει κόσμο μέσα? Όχι, είναι από το 82 και μετά το χωριό έχει μεταφερθεί σε καινούργια τοποθεσία στη θέση Κρούσια. Γιατί φύγατε από εδώ? Φύγαμε από αυτού γιατί οι δυσκολίες της ζωής ήταν τόσο πάρα πολύ άσχημες και κάποιες κατολιστήσεις και... Αυτό νομίζω πως ήταν ο λόγος, ο κύριος λόγος. Όχι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά γιατί εδώ πέρα οι συνθήκες, όπως είπα, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Για τους κατοίκους που ζούσαν αυτά τα χρόνια εδώ πέρα. Πόσα δεν χρόνια είχαμε ρεύμα. Δεν πόσα είχαμε χρόνια ρεύμα. Ζωή αριθμεί το χωριό? Το χωριό αριθμεί από τα μέσα του 16ου αιώνα. Και συνδέει, βέβαια, είναι από, έγινε το χωριό από 4 οικισμούς που ήρθαν έστως. Και Σελιά, Λίμνες και Παλιοχώρη. Που βρισκόταν, ας πούμε, στην περιοχή του Επιταχωρίου απέναντι. Και ήρθαν εδώ και έφτιαχναν το χωριό, συνενώθηκαν, γιατί όμως έγινε αυτό, διότι έπαιξε ρόλο πάρα πολύ το μοναστήρι. Γύρω από το μοναστήρι λοιπόν συγκεκριμένα. Γύρω από το μοναστήρι, ναι, ήταν η κοινωνική ζωή, και μια τελευταία οργανώθηκε ερώτηση. Η κοινωνική ζωή γύρω από το ωραία. Μοναστήρι. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Μουσικούς τοπικούς είχατε στο χωριό στη Δέρμα? Βέβαια. Υπήρχαν τοπικά όργανα? Βέβαια. Δεν έχει 15 χρόνια που πέθανε ο τελευταίος μουσικός. Πώς τον λέγανε? Ο Μίχος ο Μιχάλης ο Γαλγιάς. Μάλιστα. Μιχάλης Γαλγιάς. Κλαρίνο. Κλαρίνο. Είχε και άλλα αδέρφια, 6, 7, 12. Μεγάλη οικογένεια. Μεγάλη οικογένεια. Oh,
βαριά γυαλιά.